Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι στο μικρόφωνο του Δημήτρη Καζάκη. Όπως ίσως να γνωρίζετε, επικοινωνία με την εκπομπή για ό,τι θέλετε να συζητήσουμε ζωντανά γίνεται διαμέσου του email μικρόφωνο με κάπα μικρόφωνο dk@gmail.com. Στείλτε μας όποιες προβληματισμούς, απορίες, αντιρρήσεις, οτιδήποτε άλλο θέλετε για αυτό που νομίζετε ότι θέλετε να συζητήσουμε στον, ή αξίζει τον κόπο να συζητήσουμε στον αέρα. Οφείλουμε να πούμε ότι σε αυτή την εκπομπή σας έχουμε μια έκπληξη. Ένα αερομεταφερόμενο τάγμα αναρχικών κατέλαβε το στούντιο. Μετά το σπουδάμι των αναρχικούς είναι σίγουρο ότι ο καλός δημοσιογράφος κύριος Καραϊβάζ πήρε αύξηση. Διότι τέτοια επινόηση είδησης δεν θα μπορούσε να την υπάρχει για να γίνει καλύτερα από κάποιον άλλο δημοσιογράφο. Νομίζω ότι το αξίζει. Από εκεί και πέρα βεβαίως οφείλουμε να πούμε ότι μετά την ανακοίνωση ότι πάμε σε προεδρική εκλογή επέρχεται η συντριβή του ελληνικού χρηματιστηρίου και των ελληνικών ομολόγων. Γίνεται ο χαμός αυτή τη στιγμή. Το ελληνικό χρηματιστήριο, μάλλον να ξεκινήσουμε από τα ελληνικά ομόλογα και κυρίως εκείνα τα γνωστά τα πενταετή. Ζήτω, βγήκαμε στις αγορές, θυμάστε φαντάζομαι. Έχουν ξεπεράσει αυτή τη στιγμή, ανέβηκε το επιτόκιο του στη δευτερογενή αγορά κατά 12,36% σήμερα, δηλαδή από το χθεσινό κλείσιμο σήμερα, έχουν ανέβει κατά 12,36%. Πάει ολοταχώς για 8%, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 7,4% το επιτόκιο δευτερογενούς αγοράς. Μην ανησυχείτε, θα το ξεπεράσουμε και το 8%. Μην ανησυχείτε, δηλαδή δεν είναι λόγος να υπάρχει ανησυχία. Στο δεκαετές έχουμε λίγο μικρότερη επίδοση, 7,86 έχει χτυπήσει το επιτόκιο, ανεβαίνει και αυτό σημαντικά προς τα πάνω και το ελληνικό χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή όπως το ξέρουμε σημειώνει μια εξαιρετική επίδοση, εξαιρετική οφείλω να ομολογήσω, μείον 11,18% αυτή τη στιγμή, με τις μεγάλες κεφαλοποιήσεις να υπερβαίνουν το 11% και να πλησιάζουν το 12%, με πρώτη βεβαίως την κεφαλοποίηση των τραπεζών. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Φιλήστε goodbye τις καταθέσεις σας ή οτιδήποτε νομίζετε ότι έχετε μέσα στις τράπεζες. Αλλά εσείς μην ανησυχείτε καθόλου. Μην ανησυχείτε. Να πιστεύετε τον κύριο Σαμαρά και βεβαίως και τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν ξέρει τίποτα άλλο από το να επαναλαμβάνει αυτά που λέει η κυβέρνηση. Τα τεστ αντοχής περάσανε όλες οι τράπεζες τα τεστ αντοχής, βεβαίως. Μόνο που τώρα, από εδώ και μπρος και μέχρι να υπάρξει κάποια λύση ή ενδεχομένως εκλογές, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον το Eurogroup έδωσε το πράσινο φως για εκλογές στην Ελλάδα, επιμικρύνοντας κατά δύο μήνες την αγωνία του ελληνικού λαού για το τι θα του συμβεί με τη νέα συμφωνία όπου θα πρόκειται να υπογράψει. Χθες ανακοινώθηκε από το Eurogroup ότι δίνονται δύο μήνες ακόμη για την προσαρμογή του προϋπολογισμού. Με συγχωρείτε δηλαδή για να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, να το αντιληφθούμε καλά. Το Σαββατοκύριακο η Ελληνική Βουλή, αυτό το πράγμα τέλος πάντων που συνεδριάζει στο Μέγαρο Λυθίων, Χιλισίων Πεδίων, το δικό μας, που είναι στην Πλατεία Συντάγματος, ψήφισε προϋπολογισμό. Δηλαδή υπήρχε μια πλειοψηφία βουλευτών που ψήφισε υπέρ του προϋπολογισμού και μια μειοψηφία η οποία το καταψήφισε. Έτσι. Βεβαίως. Αν πιστεύετε όμως ότι έχουμε προϋπολογισμό, κάντε λάθος. Διότι η Ευρωζώνη μας είπε ότι ο προϋπολογισμός σας θα ανασυνταχθεί σε δύο μήνες. Δηλαδή, περίπου στις 24 με 26 Ιανουαρίου, όταν θα μας ξανάρθει η Τρόικα και θα μας πει, μαγκές, κοιτάξτε να δείτε, ωραία τα ψηφίσατε αυτά, αλλάξτε τα. Αυτά για να καταλάβετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Αλλά βεβαίως μην ανησυχείτε, ο κύριος Τσίπρας έρχεται ακαταμάχητος. Με το που θα τον ψηφίσουμε θα μας έρθει η λαϊκή κυριαρχία στο κεφάλι. Μας το είπε. Και οφείλουμε να το πιστεύουμε. Διότι κοιτάξτε, βγήκε σήμερα και χαιρέτησε την απόφαση της κυβέρνησης για άμεση εκλογή Προέδρου. Δηλαδή για την πιο σύντομη έναρξη διαδικασίας για την εκλογή του Προέδρου, διότι αυτό επιταχύνει τις εξελίξεις προς τις εκλογές. Και βεβαίως με το που θα ψηφίσουμε Τσίπρα θα μας έρθει μια λαϊκή κυριαρχία, τόση με το συμπάθειο, δεν ξέρω βεβαίως πώς θα μας έρθει και από πού θα μας έρθει, αλλά πάντως θα μας έρθει, μας το διαβεβαίωσε. Και οφείλουμε να τον παίρνουμε σοβαρά τον κύριο Τσίπρα, ο μέλλον πρωθυπουργός της χώρας, αλίμονο. Και ζωή σε λόγου μας. Από εκεί και πέρα βεβαίως
Κανένα δεν συζητάει. Βέβαια, ούτε πρόκειται να συζητήσει ποτέ, ούτε πρόκειται να συζητήσει τώρα σε αυτή την προεκλογική περίοδο τα μεγάλα θέματα που αφορούν τον ελληνικό λαό και που του κοστίζουν τη ζωή του. Την επιβίωσή του, την οικογένειά του, τα παιδιά του, το μέλλον του και το παρόν του. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρόκειται να ακούσετε πουθενά το γεγονός ότι στις 5 Δεκεμβρίου βγήκε μια έκθεση από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, που θεωρείται η κεντρική τράπεζα όλων των κεντρικών τραπεζών, η οποία μας λέει σε αυτή τη μελέτη, στην έκθεσή της, ότι τα πρότυπα, τα τραπεζικά πρότυπα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και με βάση τα οποία έγιναν τα περίφημα τεστ αντοχής, είναι πολύ πιο πίσω, πολύ πιο ακατάλληλα σε σχέση με τα νέα παγκόσμια πρότυπα που έχει θεσμοθετήσει η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών και έχουν αποδέχτηκαν τώρα πρόσφατα στο Brisbane η G20. Αυτό τι έχει? Έχει δύο βασικά συμπέρασματα που τα βγάζει η έκθεση. Το πρώτο, τζούφια ιστορία με τα τεστ αδοχής. Βεβαίως θα μου πείτε τώρα, μα μας το είπε ο κύριος Τσίπρας στο Sky. Δεν μας το λέγε μόνο ο κύριος Γκίκας Χαρντόβελης, γιατί αυτός ευκόλως, οποιοσδήποτε μπορεί να πει, ρωτήστε τον μπάρμαν τον ψεύτη. Αλλά μας το είπε και ο κ. Τσίπρας, βεβαίως, ότι οι τράπεζες έχουν περάσει τα τεστ αδοχής. Βεβαίως. Το οποίο να πιστέψουμε, τον Τσίπρα ή την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών? Δεν ξέρω, εσείς πιστέψτε ό,τι θέλετε. Κορώνα γράμματα. Τη ζωή σας παίζετε, άλλωστε έτσι αλλιώς. Από εκεί και πέρα λοιπόν, το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι το σύνολο των 120 τραπεζών που αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό την Τραπεζική Ένωση και τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Ευρωζώνη έχουν πρότυπα που είναι ανίκανα να προστατεύσουν ή να διασφαλίσουν την αντοχή του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος. Αυτό σε απλά ελληνικά τι σημαίνει? Ετοιμαστείτε για νέα επιδρομή σε βάρος των εισοδημάτων, των λαϊκών εισοδημάτων κατά κύριο λόγο, για να υποστηριχτούν ξανά ή να ενισχυθεί ξανά η αντοχή του τραπεζικού συστήματος. Ενός τραπεζικού συστήματος το οποίο δεν αντέχει εκφύσεως. Είναι αδύνατο να επιβιώσει σε τέτοιες συνθήκες και μάλιστα υπό συνθήκες ενιαίου νομίσματος. Αλλά αυτό δεν μας νοιάζει εμάς. Όχι. Να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Και αν δεν είναι να ψοφήσει και δεν έχει κατσίκα, ας ψοφήσει το παιδί του. Δηλαδή δεν κατάλαβα δηλαδή. Αφού στέλνω που στέλνω στο διάολο το δικό μου παιδί, γιατί να μην πάει και του γείτονα? Οπότε είναι μια πιο πολύ σοβαρή προσέγγιση όλων μας. Και βεβαίως όλοι μαζί ξέρετε ποιο είναι το καθήκον μας. Να πάμε να στείλουμε στο διάολο τα παιδιά μας, τους εαυτούς μας, της οικογένειάς μας. Μας δίνεται η ευκαιρία, όσον ούπο θα μας δοθεί η ευκαιρία στις εκλογές. Να στείλουμε στον εαυτό μας στο διάολο. Και μετά να παριστάνουμε ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν γίνονταν και τίποτα άλλο. Ξέρετε, μόλις φάμε τη φάπα, αμέσως μετά το βράδυ των εκλογών δηλαδή. Μόλις φάμε τη φάπα και καταλαβαίνουμε τι ακριβώς έχουμε κάνει, τότε βεβαίως θα βγουν οι γνωστές θεωρίες. Δεν γίνονταν και τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Τι άλλο δηλαδή να κάναμε? Έτσι είναι. Όταν είσαι δούλος ή και χειρότερα έχεις δουλοπρέπεια σε βαθμό εθελοδουλείας, το μόνο που έχεις να σκεφτείς είναι τι βολεύει τον επικυρίαρχο. Για να κάνεις εσύ. Δεν μπορείς να σκεφτείς διαφορετικά. Αυτή είναι η γενική λογική και κατά τα άλλα βεβαίως πάρτε οπωσδήποτε αντικουνουπικά, φιδάκια, αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα που ξέρεις που αντιμετωπίζουν τα υπτάμενα έντομα. Όλα αυτά τα πράγματα οχυρωθείτε διότι κυκλοφορούν ανεξέλεκτα σε βαθμό δηλαδή κακουργήματος υπτάμενοι αναρχικοί. Διότι προσέξτε, καλή η ΣΥΤΑ μπορεί να σε προστατεύσει το κουνούπι. Από τον υπτάμενο αναρχικό όμως, πώς θα σε προστατεύσει? Έτσι. Πάρτε κι εσείς έναν κατοικίδιο αστυνομικό. Ή πιο σωστά, ένα κατοικίδιο πρωτοριανό. Ή ακόμη καλύτερα, ένα φασιστοειδές. Ακόμη καλύτερα. Ξέρετε, βορύδι στυλ. Να είναι και ευγενικός, να πάει με στο σαλόνι. Ξέρετε, το βορύδι, άμα φορέσει και καλή γραβάτα, ταιριάζει με την κουρτίνα και το coffee table. Είναι ό,τι πρέπει. Μαζί με την πολυθρόνα. Έναν βορύδι για κάθε σπίτι. Είναι ό,τι πρέπει για τον υπτάμενο αναρχικό. Διότι ξέραμε τον υπτάμενο Ορλάνδο. Ξέραμε για τον υπτάμενο Κιθίνα. Αλλά τον υπτάμενο αναρχικό τον μάθαμε τώρα προσφάτως. Γι' αυτό λοιπόν, εκτός από τη ΣΥΤΑ και έναν βορύδι. Σε κάθε σπίτι έναν βορύδι. Να δείτε για πότε αντιμετωπίζεται ο υπτάμενος αναρχικός. Διότι είναι η μεγαλύτερη απειλή αυτή τη στιγμή. Προσέξτε. Μεγαλύτερη απειλή.
Διότι δεν έχει καμία σημασία αν είσαι άνεργος, εάν το παιδί σου φεύγει, γιατί δεν έχει μεροκάματο σε αυτόν τον τόπο, εάν φυλάς κατουρημένες ποδιές και χεσμένους κόλλους προκειμένου να του βρεις ένα μεροκάματο της πλάκας. Και αυτό για πόσο και ποιο μεροκάματο. Άντε να πάρει 360 και να είναι και ευχαριστημένος. Έτσι, δεν έχει καμία σημασία το ότι πεθαίνουν. Άλλωστε ο κύριος εδώ, ο κύριος Αδωνής μας το είπε. Ως υπουργός υγείας έκανε μεγάλες, απίστευτες προσπάθειες να αυξηθεί το ποσό, ο αριθμός των νεκρών στην Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς μειώθηκε. Το τι κλάμα πέσανε στην κυβέρνηση, ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί πληρώνουν περισσότερες συντάξεις. Αλλά πέτυχαν κάτι άλλο. Την υπερτριπλάσια πτώση των γεννήσεων. Οπότε ίσα βάρκα ίσα νερά. Μειώνεται ο πληθυσμός της Ελλάδας. Αυτά δεν μας νοιάζει. Αυτά μπορεί να αποκαλούνται από κάποιους έτσι. Από κάποιους ανόητους γραφικούς οι οποίοι ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά. Μπορεί να αποκαλυφθούν γενοκτονία. Τώρα τι μας διαφέρει εμάς. Η γενοκτονία αφορά το διπλό, το διπλανό μας. Όχι εμάς. Βέβαια. Εμείς το ονομάζουμε εξέλιξη. Και από την άλλη, έχεις βεβαίως τον τραγέλαφο της πολιτικής, διότι έχεις την τραγωδία, έχεις και τον τραγέλαφο. Εκείνο τον τύπο, ας πούμε, που κυκλοφορούσε με αυτός ο τύπος στην Τρίπολη, που πήγε αυτός ο Ξεφτύλας Θοδωράκης Μικα... Δεν ξέρω τι είναι αυτός ο τόπος, με ένα τρίκυκλο, γιατί τρίκυκλο. Διότι δεν ξέρω το ποδήλατο. Είχαμε πρωθυπουργό που προσπαθούσε να αλλάξει σε εποχούμενος σε ποδήλατο την αλυσίδα που του φύγε. Τώρα έχουμε μέλλοντα πρωθυπουργό, γιατί δεν μπορεί, θα πάρει τη σειρά του κι αυτός. Μπόμπολας πίσω, πώς το λένε, όχι Λιβάνης, και ο Λιβάνης θα είναι μέσα, δεν είναι αφιβάλλω βέβαια σπέρι αυτού. Δόλ από πίσω, Βαρδινογιάννηδες από πίσω, θα πάρει κι αυτός τη σειρά του για την πρωθυπουργία. Οπότε τι γίνεται. Είχαμε λοιπόν ένα πρωθυπουργό που δεν ήξερε πώς αλλάζω ένα λυσίδα στο ποδήλατό του και έτσι έπεσε ο Βλάκας. Βέβαια, Βλάκας ως Βλάκας, αλλά εξαίρετος πρωθυπουργός. Βεβαίως, μας έσωσε. Τώρα έχουμε μέλλοντα πρωθυπουργό ή Ιωνή πρωθυπουργό, ο οποίος δεν ξέρει καν ποδήλατο, οπότε παίρνει τρίκυκλο. Και μάλιστα, όπως μάθαμε από την Τρίπολη, δεν ήξερε καν να κάνει τρίκυκλο ποδήλατο και είχε δύο πιτσιρικάτες από πίσω που του πρόχνανε. Ουα! Και βεβαίως τα γνωστά. Που κάνανε πιτσιρικαρία να μου. Του είχαν κρεμάσει κουδούνια, ιστορίες κτλ. Και διάφορες σημαίες. Αυτή είναι το πρωτότυπος τρόπος με τον οποίο ασκείς πολιτική σήμερα. Ιδιαίτερα όταν απευθύνεις σε μαλακοπίτουρες. Διότι πώς αλλιώς, σε ποιους άλλους αν απευθυνθείς. Και ξέρετε ποιος είναι ο μαλακοπίτουρας. Αυτός που έχει τουλάχιστον δύο πτυχία, ξέρει γαλλικά και πιάνο, θεωρεί τον εαυτό του μορφωμένο και διανοούμενο και είναι παντελώς ηλίθιος. Το ιδανικό πλαίσιο πρότυπο για τον κύριο Θοδωράκη. Όχι το Μίκη προφανώς, έτσι. Μιλάμε για τον κύριο Σταύρο Θοδωράκη. Αλλά μην ανησυχείτε, βρήκε και αυτό το μάστορά του. Σας παρακαλώ, βρήκε το μάστορά του. Ο κύριος Γκλέτσος. Θα του πάρει τις γυναίκες. Βέβαια, δεν είναι. Θα χωριστούν, θα γίνει χαμός αυτές τις εκλογές. Σας το λέω, θα έχουμε ντράβαλα, τραγωδίες στα ζευγάρια. Κοιτάξτε τώρα, για παράδειγμα, ξέρετε, παλιά είχαμε την περίφημη οικογένεια Χωραφά. Οικογένεια Χωραφά, με τα πολλά παιδιά κτλ. Τα φαντάζομαι, ξέρετε από τις ελληνικές ταινίες και όλα αυτά τα πράγματα και όλα τα αναγνώσματα, χρονογραφήματα της εποχής, ψαθά και υπολείπων για την οικογένεια Χωραφά. Τώρα έχουμε την οικογένεια Μαλακοπίτουρα. Η οικογένεια Μαλακοπίτουρα συνήθως έχει δύο εισοδήματα και οι δύο γονείς των Μαλακοπιτουραίων. Έχουν τα απαραίτητα διπλώματα, έχουν περάσει από ανώτερες σχολές, είναι ευυπόληπτοι πολίτες αυτού του τόπου και βεβαίως σήμερα αυτή τη στιγμή διχάζονται. Ένας νέος εθνικός διχασμός προβλέπεται, διότι ποιο να ψηφίσουν, το Σταύρο το Θοδωράκη και την παραποτάμια Βρούβα ή το Γλέτσο και την τελεία του. Πέστε μου εσείς τώρα. Εθνικός διχασμός. Φανταστείτε τώρα, έχουμε την τελεία και την Βρούβα. Πέστε μου εσείς τι να προτείνεις. Και στη μέση, ξέρετε, ανάμεσα στα δύο τη μέση, έχουμε και τον Ριζοβιόλι, το Ρίζες, τον κύριο Μπαλτάκο. Η Χούντα προσωποποιημένη. Βεβαίως, διότι ο κύριος Μπαλτάκος, ξέρετε πώς έφτιαξε, πώς ξεκίνησε την καριέρα του. Ως χουντικός διορισμένος στο Φοιτητικό Σύλλογο της Νομικής,
από του χουντέου. Τότε στου φοιτητικού συλλόγου είχαμε διορισμένου. Όχι εκλεγέ και αηδίε και ιστορίε που θα κατεβαίνουν ψυχοδέλτια και ιστορίε με κάλπε να την αρπάζουν και να τρέχουν από εδώ. Τα καταργούμε όλα αυτά. Διορίζουμε κάποιον και τελειώνει η ιστορία. Αυτό σημαίνει πολιτική σταθερότητα. Αυτό σημαίνει, πώς θα το πούμε, ομαλός πολιτικός βίος. Βεβαίως. Και ο κύριος Μπαλτάκος, λοιπόν, εκτελώντας εντοντελές άνωθεν και έξωθεν, φτιάχνει τις ρίζες. Οπότε εσείς, τα φασισταριά δηλαδή, που ξέρετε ότι έχετε πρόβλημα με τον εισαγγελέα, έχετε εναλλακτική επιλογή. Τις ρίζες. Μου θυμίζει λιγάκι εκείνο το αμερικάνικο παλιό, στη δεκαετία του 80, αν θυμάμαι καλά, το Roots. Ένα, πώς θα το πούμε, αμερικάνικο σύριαλ που αφορούσε τις ρίζες των Αφροαμερικανών και προσπαθούσε να πείσει τους Αμερικανούς, τους Αφροαμερικανούς όπως λέει, ή όπως τους λέγανε παλιότερα Νίγκρος, να τους πει ότι είναι οργανικό κομμάτι πλέον της Αμερικανικής κοινωνίας. Βεβαίως μπορεί να μην έχουν τα δικαιώματα τα ίδια με τους υπολείπους, αλλά δεν έχει καμία σημασία, είναι και αυτοί οι Αμερικανοί πολίτες που κατάγονται από την Αφρική. Λοιπόν, κάτι ανάλογο πρέπει να σκέφτηκε και ο κύριος Μπαλτάκος. Ποια είναι η καταγωγή, οι ρίζες του κόμματος και των πολιτικών δυνάμεων που συμμετείχε και εκφράζει ο κ. Μπαλτάκος, η Χούντα. Άρα, στις ρίζες, παιδιά. Λοιπόν, έτσι λοιπόν γίνεται το πολιτικό σύστημα και έτσι βεβαίως καλείστε να το υποστηρίξετε. Τώρα, εάν δεν σας στάνει για νίκη το εισόδημα, εάν το παιδί σας πεινάει πηγαίνοντας στο σχολείο και αντιμετωπίζετε σοβαρά προβλήματα, αν στη γειτονιά σας η κατάσταση είναι τελείως αβίωτη, γιατί από την επαιτία ή από τους ανθρώπους που έχουν βρεθεί στο δρόμο, αυτά δεν μας απασχολούν. Διότι μας το είπε ο κ. Τσίπρας, 300.000 συσίτια. Ξέρετε τι σημαίνει 300.000 συσίτια? Ζωή και κότα. Ζωή και συσίτιο. Θα πάει η φασουλάδα σύννεφο. Και ξέρετε τι σημαίνει 300.000 φασουλάδες την ημέρα? Μόνο από τις εξαερώσεις θα τελειώσουμε με το σύννεφο. Με το νέφος. Θα υπάρξει περιβαλλοντική αλλαγή στο λεκανοπέδιο. Όχι το γνωστό νέφος που μας ταλαιπωρούσε. Τέλος, θα αλλάξει η ζωή μας. Βεβαίως. Βεβαίως οφείλουμε να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή το έχει σκεφτεί και αυτό, διότι έχει επιτελείο, δεν είναι αστεία, όταν θα δίνει το συσίτιον, τη φασουλάδα δηλαδή, η οποία θα είναι και βραστή πολύ για να μπορέσει να πέφτει μπαπ στο στομάχι, να σε κρατάει, διότι τι να σου κάνει μια φασουλάδα, θα σου δίνει και ειδικό έντυπο να συμπληρώσεις τις εξαερώσεις, τις ημερήσιες εξαερώσεις. Διότι αν το σύστημα δεν εξαερώνεται και δει σε δημόσιο χώρο, πώς αυτό το μεθάνιο κάπου πρέπει να πάει. Δηλαδή, ίσως ενδεχόμενα, και εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον κύριο Δραγασάκη και στον κύριο Σταθάκη, ξέρετε, είναι διανοούμενοι, έχουν και τον άλλον μεγάλο οικονομολόγο, τον κύριο Βαρουφάκη. Α, θα τα σκεφτούν αυτά, δεν υπάρχει θέμα. Με τέτοια παραγωγή μεθανίου, ίσως να χρειάζεται να ανοίξουν ειδικό εργοστάσιο. Φασολάδα, πουφ, στο εργοστάσιο παραγωγή μεθανίου. Το μεθάνιο κινεί τουρμπίνα παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Ορίστε πως λύνουν τα προβλήματα. Και μετά μας λένε δεν έχουμε προτάσεις. Όλα τα έχουν σκεφτεί. Τι νομίζετε, τυχαία λένε 300.000 συσίτια. Το έχουν υπολογίσει. Τόσο χρειάζονται για την παραγωγή αντίστοιχης ποσότητας μεθανίου προκειμένου να καεί σε συγκεκριμένους κλιβάνους που θα παράξουν θερμότητα αναγκαία για να η στρόβιλο τουρμπίνες των νέων εργοστασίων της ΔΕΗ που προβλέπονται με επιδότηση βεβαίως του ΕΣΠΑ, μην το ξεχνάμε αυτό, με επιδότηση του ΕΣΠΑ θα παράγουν δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια για τα 300.000 νοικοκυριά που θα τους δώσει δωρεάν ηλεκτρική ενέργεια ο κύριος Παπαρούνας, ο κύριος Τσίπρας. Τα έχουν σκεφτεί όλα. Γι' αυτό και μας λέει, εγώ δύο πράγματα μπορώ να σας προσχεθώ. 300.000 εσίτια και 300.000 επανασυνδέσεις με το ρεύμα. Έχει σχέδιο βαθύ και μια λαϊκή κυριαρχία στην κεφάλα με το που θα με ψηφίσετε. Θα σας έρθει η λαϊκή κυριαρχία έτσι μπα, τελείωσε. Σαν τον αερόλιθο που μας ήρθε τότε το Γενάρη του 2009 και βεβαίως τον καταλάβαμε το καρούμπαλο όταν ψηφίζαμε στην 8, τον 8 του 2009 και βεβαίως
το τι καρούμπαλο και το τι ζαλάδα μας ήρθε τον Μάρτιο με τον Μάιο του 2010 όταν μας ανακοινώσανε τα χαρμόσυνα νέα. Μπαίνουμε στο μνημόνιο. Έτσι λοιπόν, αλλά μην ανησυχείτε, δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε τόσο αλίμονο, έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και μέχρι τότε βεβαίως οφείλουμε να πούμε ότι πάμε μια χαρά. Προσέξτε να δείτε, βελτιώθηκε ακόμη και το χρηματιστήριο. Αυτό οφείλεται στην εκπομπή μας. 10 και πέφτει μόνο κατά 10%. 10,12. Στη μεγάλη κεφαλοποίηση, ιδιαίτερα των τραπέζων, πέφτει πάνω από 11%. Αλλά, προς Θεού, δεν σημαίνει αυτό απολύτως τίποτα. Απλά θα δοθεί εντολή. Το γνωστό. Θα δοθεί εντολή στις τράπεζες να αρχίσουν να ρίχνουν χρήμα, το οποίο θα το παίρνουν πανάκριβα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να επαναγοράζουν τις δικές τους μετοχές και μετοχές υπολείπων εταιριών, για να μην αναμφίσουμε και την Deutsche Telekom να βάλει χρήματα από την τσέπη για να κάνει επαναγορά μετοχών στον ΟΤΕ, στον όμιλο ΟΤΕ. Όχι, ρε παιδιά, αλίμο. Το κάτω γιατί το έχουμε. Όχι, δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Η φιλοσοφία δεν την καταλαβαίνω. Από τη στιγμή που υπάρχει κράτος και αυτή τη δουλειά έχει το κράτος. Όχι για νοσοκομεία και παιδεία είναι το κράτος. Γι' αυτά υπάρχει ο Τσίπρας που θα μας δώσει συσίτια, σας λέω. Το μεθάνιο, παραγωγή θερμικής ενέργειας, είναι έργο στάση της ΔΕΗ. Είναι σε βάθος μελετημένο σχέδιο. Αν τι νομίζετε ότι κάνανε ανάλυση στο Λονδίνο που πήγανε. Αυτό. Το τι μεθάνιο παρήχθη μετά την ανάλυση ήταν ανεκπληγουμένο. Αλλά αυτό δεν οφειλόταν στη φασολάδα. Οφειλόταν από ό,τι μας είπαν στα γέλια τα οποία δημιουργούν και τέτοιες τάσεις εξ αερώσεως, όταν ειδικά τα γέλια είναι χοντρά και μεγάλα. Βεβαίως θα γελάς καλύτερα όποιος γελάς τελευταίος. Ειδικά στην γενική κατάρρευση στην οποία πηγαίνει η χώρα. Και με τη δική μας υπογραφή και τη συνυπογραφή, καθότι αν δεν υπάρξει ένας τέτοιος πόλος για να μπορέσει να διαβολήσει το υπάρχον πολιτικό σύστημα, πολύ απλά να περιμένετε τα χειρότερα. Που θα φτάσουν μέχρι σε εθνικό ακροτηριασμό. Στο χάρτη αρχή, ο κ. Νταβούτογλου μας το είπε. Μόνο η γεωγραφία μένει. Όλα τα άλλα αλλάζουν. Κάτι πολύ απλό. Θέλει μεγάλη σκέψη. Βέβαια. Από εκεί και πέρα πηγαίνουν όλα μια χαρά. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Βεβαίως υπάρχουν πάντα και οι λήθιοι ανάμεσά μας, οι οποίοι βεβαίως τι τους νοιάζει το χρηματιστήριο και δεν τους νοιάζει το γεγονός ότι τα ομόλογα πηγαίνουν πάνω κάτω. Βεβαίως ή αργόσχολοι παντελώς και δεν έχουν καμία σχέση με αυτόν τον κόσμο, ή πολύ απλά δεν ξέρουν τι τους γίνεται ή είναι, δεν ξέρετε, τα θύματα του κάθε ηλίθιου περτεντέρι ή πορνοσάλτε ή ξέρω εγώ οποιοδήποτε βγαίνει εκεί πέρα και σας λέει βλακίες. Πολύ απλά μας ενδιαφέρει, γιατί πολύ απλά η αναχέτηση του χρηματιστηρίου θα γίνει με λεφτά του Κοσμάκη. Με λεφτά δηλαδή που προορίζονται για συνταξιούχους, μισθωτούς και ελευθεροπαγγελματίες. Με το οτιδήποτε ρευστότητα έχει μείνει στο τραπεζικό σύστημα, τα οποία θα χρησιμοποιηθεί για την αναχέτηση αυτής της πορείας. Και βεβαίως θα σου λένε, δυστυχώς, πόσο σου υποσχεθήκαμε, 360, σου εγγυηθήκαμε σύνταξη. Α, συγγνώμη, ας πάμε στα 260. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν. Και όταν του λες, όπως ρώταγε εκείνος ο συνταξιούχος, τη Μισελ, την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, γιατί μου κόψατε τη σύνταξη, και λέει, τι θα κάνουμε τώρα, παθοντολογία θα κάνουμε τώρα. Αλίμονο. Έτσι λοιπόν. Παιδιά, καλή η λιθιότητα, καλή η μαλακία κατά Θοκυδίδη, αλλά έλεος, ας αποδείξουμε μια φορά ότι αυτή η χώρα δεν παράγει μόνο ηλίθιους και πνευματικά ανάπηρους. Έλεος, επιτέλους, έλεος. 4 χρόνια μας έχουν αλλάξει τα φώτα. Επιτρέπεται να εξακολουθούν να υπάρχουν ηλίθιοι σε αυτόν τον τόπο. Επιτρέπεται. Πόσο πια ηλίθιοι. Έλεος. Ειλικρινά, σηκώνω ψηλά τα χέρια. Η αμορφωσιά, η βλακεία, η κουταμάρα, η ανοησία, η μαλακία κατά Θουκυδίδη. Εγώ, ο Θουκυδίδης το έλεγε. Το φιλοκονούμενο ανεύ ευθελίας και φιλοσοφούμενο ανεύ μαλακίας.
Ο Θουκυδίδης κάτι ήξερε ο άνθρωπος. Λοιπόν, έως πότε, έλεος, κοιταχτείτε στον καθρέφτη. Κοιταχτείτε στον καθρέφτη. Αφήστε τον εαυτό σας να αισθανθεί άνθρωπος για λίγο. Αφήστε λιγάκι την τσίχλα από τον εγκέφαλο να λειτουργήσει λίγο αυτό το μυαλό που έχετε. Ξέρω εγώ, αυτό το ξέρετε, αυτό το κοκοριζιού που έχετε στην κρανιακή κάψα. Έλεος. Ξυπνάτε. Έλεος. Τι θα γίνει δηλαδή. Θα πρέπει να φουντώσει ολόκληρη η χώρα για να γίνει. Και το ότι ορισμένοι μας το παίζουν μάγκες, ξέρετε. Τυχαίνει να ξέρω πολλούς που μας το παίζουν με μάγκες διαμέσου του πληκτρολογίου. Τέλος πάντων, δεν αξίζει τον κόπο ούτε καν να αναφερθείς σε δάφτους. Αλλά έλεος, με όλο αυτό το χαφιεδολόι, ετούτη η χώρα κάποτε, ρε διάολε, μεγαλουργούσε αυτός ο λαός. Παρά τους προδότες, παρά τους δοσύλλογους, παρά τους νενέκους, τους γρεκύλους και όλους αυτούς. Έλεος. Δεν το έχω καταλάβει. Ειλικρινά αρχίζω και πιστεύω ότι σε τούτο εδώ τον τόπο δεν φύεται τίποτα άλλο, κανένα άλλο είδος φυτού, εκτός από το φυτόν της μαλακίας, πάντα κατά το Κηδίδη, έτσι, να ξεκαθαρίζουμε, και το φυτό του λουδοσυλλογισμού. Έλεος, ρε παιδιά, δηλαδή δεν αντέχω. Δεν αντέχω, ειλικρινά. Σηκώνω ψηλά τα χέρια. Η απόλυτη βλακεία. Η απόλυτη βλακεία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να σας πω και μια ακόμη είδηση, την οποία βεβαίως δεν πρόκειται να τη δείτε πουθενά. Γιατί βεβαίως αυτά δεν απασχολούν, δεν πρέπει να απασχολούν τον Έλληνα. Λοιπόν, SOS εκπέμπει αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Βελγίου. Γιατί εκπέμπει SOS, γιατί πολύ απλά δύο πυρηνικοί αντιδραστήρες στο ηλεκτρικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βγήκαν off. Knockout. Με αποτέλεσμα η ολόκληρη χώρα να κινδυνεύει με blackout, ειδικά τις πιο κρύες ημέρες του χειμώνα. Ο λόγος είναι απλός. Το ιδιωτικοποιημένο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας στο Βέλγιο, το οποίο επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια, δεν αντέχει άλλο. Έχει φτάσει σε τέτοιο οριακό σημείο το επίπεδο επενδύσεων στο ιδιωτικοποιημένο σύστημα παραγωγής, που δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί ούτε καν στις στοιχειώδες ανάγκες της βελγικής κοινωνίας. Το ενδιαφέρον είναι ότι μιλάμε για το Βέλγιο. Δεν μιλάμε τώρα για τον κάθε... Την Ελλάδα, ας πούμε, με τους Έλληνες. Ποιος τους κατουράει αυτούς. Μιλάμε για το Βέλγιο. Και μιλάμε βεβαίως για μια κατάσταση όπου η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αναγκάστηκε να εκπέμψει SOS και ζητάει από τις όμορες χώρες της το ταχύτερο δυνατό ενίσχυση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να μην ψοφήσουν, λέει, τα ζώα που υπάρχουν στα ζωολογικούς κήπους της χώρας. Από αυτό δεν μας απασχολεί εμάς. Εμείς τα έχουμε ψοφήσει έτσι αλλιώς. Οπότε δεν έχουμε ζωολογικούς κήπους. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Μια ζωή είμαστε. Λοιπόν, έτσι αλλιώς, το μόνο ζωολογικό είδος που υπάρχει σε αυτή τη χώρα είναι ο Έλληνας. Δεν υπάρχει κανένα άλλο ζωολογικό είδος. Και είμαστε, πώς να λέμε, ένα χώρα σαφάρι. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ στα σαφάρι πάρκ. Σε χώρες πολιτισμένες βεβαίως, που έχουν σαφάρι πάρκ, που αντί βεβαίως να έχουν τα ζώα κλεισμένα σε κλουβιά, κλείνεις εσύ σε ένα αυτοκίνητο και πηγαίνεις ανάμεσά τους και τα παρατηρείς, υποτίθεται, σε ελευθερία. Είναι κάτι ανάλογο με την Ελλάδα. Και εμείς είμαστε ένα σαφάρι πάρκ εδώ. Έρχονται οι της αρπαχτής και μας παρατηρούν, όπως παρατηρούμε και εμείς, τα δύστιχα αυτά ζώα μέσα στα σαφάρι πάρκ του Λονδίνου, των Βρυξελών και όλων λοιπόν. Τώρα λοιπόν ανασυχούν ότι δεν θα έχουν τον ηλεκτρισμό που χρειάζεται ώστε να μπορεί να υπάρχει θερμότητα. Και το χειρότερο ποιο είναι. Έχει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επιμένει ότι πρέπει να υπάρξουν νέες περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό του Βελγίου, διότι πολύ απλά έχει υπερβεί τα όρια. Έτσι είναι. Άντε τώρα να πρέπει να καλύψεις τις βασικές ανάγκες του πληθυσμού σου σε θερμότητα και ηλεκτρισμό και να έχεις την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σου λέει ξεπέρασες τα όρια, μείωσε κι άλλο τις δαπάνες. Θα πεθάνει κοσμάκι στο Βελγίο αυτό το χειμώνα. Πολύς κοσμάκης. Και το αστείο είναι ότι ακόμη περισσότερο θα πεθάνουν τον επόμενο χειμώνα, γιατί άντε τώρα να σου τραβήξει ένα πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας η Γερμανία ή ξέρω εγώ η Ολλανδία που είναι δίπλα. Γιατί για τη Γαλλία δεν το συζητάμε, πεθαίνει ήδη ο κόσμος εκεί. Ειδικά στα προάστια των μεγάλων πόλεων όπως ο Παρίσι. Του χρόνου
που δεν θα υπάρχουν τα περισσεύματα ή θα έχουν συντριβεί και αυτές οι οικονομίες, τι θα γίνει. Άρα τι μας νοιάζει εμάς. Εμείς πεθαίνουμε ήδη. Πάρε ένα μαγκάλι να βολέψει, να βολευτείς. Να πεθάνουν τα παιδιά σου μετά από το διοξίδιο, δεν τρέχει τίποτα. Αλίμονο. Αμόρφωτοι καθώς είμαστε, ανάβουμε το μαγκάλι με κλειστά παράθυρα, πεθαίνουν τα παιδιά μας. Μπράβο μας. Και μετά μας βγαίνει και ο Άδωνης και μας τα λέει κιόλας από πάνω. Και εμείς ανεχόμαστε. Θα φύγει ο Άδωνης. Θα έρθει ο Μιλάδωνης. Δεν έχει σημασία. Ο Μιχαλογιαννάκης εννοώ. Αυτός ο τύπος που έκανε απεργία πείνας μαζί με τους Σύριους, όχι από το Σύριο, από τη Συρία. Λοιπόν, έκανε απεργία πείνας. Βέβαια. Τάραξε το σαντουιτσάδικο απέναντι. Έχει να το λέει ο Γρηγόρης στις πλατείες συντάγματος. Μας γονάτισε αυτός ο τύπος. Τέτοια απεργία πείνας έχουμε να δούμε από την εποχή της Παμφαγίας. Δηλαδή δεν μιλάμε για, βεβαίως, η ξεφτύλα δεν αφορά μόνο τον κύριο αυτόν. Αφορά βεβαίως και το πολιτικό του κόμμα που τον ανέχεται. Και πολύ περισσότερο τον ανέχθηκε όταν εμφανίστηκε να βγάζει selfies φωτογραφίες με τον άλλον μεγάλο ήρωα της Δημοκρατικής Παράταξης, με τον Γεώργιο Παπανδρέου στο Ηράκλειο. Εκεί ήταν και αυτός. Ο κόσμος βεβαίως του Ηρακλείου δεν τους έκανε την τιμή, αλλά αυτός εκεί ήταν. Και μετά είπε να εξηλαιωθεί με τους κακόμοιρους τους Σύρους. Έχουν να λένε οι άνθρωποι, οι πολιτικοί πρόσφυγες δηλαδή, που είναι εκεί πέρα, που ζητάνε το αυτονόητο. Δηλαδή να τους δώσουν χαρτιά να μπορέσουν να πάνε να μετακινηθούν. Να μην ζουν δηλαδή σε κατάσταση τρομακτικής εξαθλίωσης στην Ελλάδα. Αλλά είναι γνωστό ότι χάρη στη Σέγγεν και στη συνθήκη του Δουβλίνου, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε σκουπιδοτενεκή ανθρώπινων ψυχών, ιδιαίτερα προσφύγων, που δεν τους θέλει βεβαίως η κυρία Μέρκελ στο εδαφός της ή οτιδήποτε, τους θέλει με συγκεκριμένους όρους και όποτε τους χρειαστεί, οπότε εμείς τους εξαθλιώνουμε εδώ πέρα. Εδώ σκοτώνουμε τους Έλληνες, να σκοτώσουμε τους προσφύγες και τους μετανάστες. Αλλή μόνο ρε παιδιά, τώρα, που είναι και υπάνθρωποι. Ενώ εμείς, βέβαια. Αμα δεις δε την κρανιακή μέτρηση της κάψας ορισμένων, λες αυτό είναι το υπερίδος. Βέβαια. Κατά τα άλλα βεβαίως, πάντα έχουμε να λέμε ορισμένα πράγματα. Το ενδιαφέρον είναι ότι το Βέλγιο που καταραίει σήμερα το ιδιωτικοποιημένο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, εμείς ακολουθούμε κατά πόδας, διότι μπορεί να μην καταρρεύσει ακόμη το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας, καταραίει όμως η χώρα. Εμείς είμαστε πάντα πρωτοπόροι. Όχι, θα αφήσουμε το ηλεκτρικό δίκτυο πρώτα να καταρρεύσει και μετά η χώρα. Όχι. Εμείς καταραίουμε τη χώρα πρώτα και μετά θα καταρρεύσει το ηλεκτρικό δίκτυο. Διότι πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Έχουμε και μια τιμή, μια αξιοπρέπεια. Είμαστε Έλληνες. Βέβαια. Κατά τα άλλα βεβαίως, αν διαπιστώσετε, το πολιτικό επίπεδο της συζήτησης στην Ελλάδα έχει ανέβει πάρα πολύ. Αγγίζει το θερμόμετρο, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο όριο. Μόλις μάθαμε ότι και ο Σταύρος Δήμας, αυτή η φοβερή προσωπικότητα της πολιτικής σκηνής, θα προταθεί από τον κύριο Σαμαρά για να μην ψηφιστεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γιατί γι' αυτό τον προτείνουν. Για να μην ψηφιστεί. Γιατί αν θέλει να ψηφιστεί, σημαίνει δηλαδή στην πράξη, όπως το καταλαβαίνω εγώ αφελής, ότι τζίφωσε 180 βουλευτές. Και από ό,τι φαίνεται δεν έχουν δυνατότητα να προχωρήσουν, εκτός μας και μας ετοιμάζουν έκπληξη. Πάντως το γεγονός ότι το Eurogroup μας έδωσε 2 μήνες για να μας εμφανίσουν τη νέα συμφωνία και τον αναθεωρησμένο προϋπολογισμό που κατά τα άλλα ψήφισε η κυβέρνηση στο κοινοβούλιο που μόλις μας πέρασε, αυτό μάλλον υποδηλώνει ότι μας δίνουν 2 περιθώρια 2 μηνών να γίνουν εκλογές και να έρθει μια νέα κυβέρνηση να υλοποιήσει τη νέα συμφωνία, η οποία αναμένεται να είναι η σκληρότερη συμφωνία που έχει υπογραφεί από ελληνική κυβέρνηση από την εποχή του Οκτώβρη του 2009. Θέλω να πω δηλαδή ότι μάλλον τελικά οι ξένοι ξένος παράγοντας, ο οποίος ελέγχει τη χώρα, προωθεί λύση Οκτωβρίου του 2009. Δηλαδή, έχουμε έναν Καραμαλή, ο οποίος θα μας λέει ένα Σαμαρά που θα μας λέει ότι μας έλεγε ο Καραμαλής τον Οκτώβριο του 2009 και έναν Τσίπρα που θα μας λέει ότι μας έλεγε ο Γεωργάκης ο Παπανδρέου τον Οκτώβριο του 2009.
Και με το που θα γίνουν οι εκλογές, δεν θα χρειαστεί, αυτό μην ανησυχείτε, σας μπορώ να σας διαβεβαιώσω, δεν θα χρειαστεί ούτε μήνας πριν αντιληφθούμε ποια ήταν η παγίδα, πώς μας φέρανε τούμπα, τουλάχιστον αυτούς που φέρανε τούμπα, και πώς η λιθιότητά μας, η αδυναμία μας να ενημερωνόμαστε και να βάζουμε αυτό το κουκούτσι που έχουμε στην Κανιά και κάψα να δουλεύει, θα μας φέρει τα χειρότερα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Είναι τόσο απλά. Από εκεί και πέρα βεβαίως, η επιλογή είναι δική μας. Εγώ το ακούω από τώρα. Αυτοί που δήθεν μας κάνουν τους καμπόσους και μας πετάνε κιόλας και τα στήθη μπροστά, ξέρετε, τα δασιά έτσι, αυτά τα αρενοπά στήθη, έστω κι αν είναι κύριες. Λοιπόν, που μας λένε, έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει αυτό που λέει, θα τους αλλάξουμε τα φώτα. Θα είναι οι πρώτοι που θα μας πούν, δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Και θα τρέχουν στο σπίτι να κρυφτούν. Και θα πρέπει εμείς να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Βάζοντας το κεφάλι μας στον τορβά, όχι μόνο το κεφάλι μας, και τη ζωή μας στον τορβά. Γιατί εκεί θα φτάσουμε. Να το υπογραμμίσουμε αυτό. Και να το θυμηθείτε. Θυσιάζοντας κάποιοι από εμάς τη ζωή μας, ετούτος εδώ ο τόπος θα σωθεί. Δυστυχώς εκεί φτάσαμε. Καταρχάς να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νεκτάριο τον Καλτσίδη που μου θύμισε ότι είμαστε σε στρατιώτες στη Λαμία το 1991. Φίλε μου, αυτό είναι το καλό, το ότι μπορεί να σε ακούει κάποιος κόσμος και έτσι, πώς να το πω, παλιοί γνωστοί, σε ιδιαίτερες συνθήκες, ιδιαίτερα. Μέσω από αυτό έχω βρει φωτογραφίες, μου έχουν στείλει φωτογραφίες από το στρατό, από άλλες περιόδους, ας πούμε, από συμμαθητές παλιούς, φοιτητές κτλ. Λοιπόν, να σας πω με την ευκαιρία ένα εξαιρετικό που μας στέλνει η φίλη μας, η Τριανταφυλιά από το Βερολίνο. Το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε συλλόγους Ελλήνων του Βερολίνου να συμμετέχουν σε μία από τις εκδηλώσεις που προγραμματίζουν για τους Έλληνες επισκέπτες στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η πρόσκληση συνημμένη στα γερμανικά κτλ. Το έχει πιο, έχει το ενδιαφέρον. Τι είναι αυτό? Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, καλούνται 49 δήμαρχοι από την Αθήνα, Χανιά, Δίστομο, Δράκια, Βόλου, Φλόρινα, Χορτιάτης, Ιωάννινα, Καλάβρητα, Ρόδος, Καστοριά, Κλισούρα, Κομένο, Κέρκυρα, Κρυονέρι, Λάρισα, Λέχοβο, Λιγκιάδες, Νέα Κερδίλια, Πάτρα, Ράχη Άρτας, Θεσσαλονίκη, τον Μπουτάρισα, λίμωνο, ο Αρχιδοσύλλογος, Τρίκαλα, Ξάνθη, Ιπάτη. Ποιο είναι το καλό, τι συνδέει αυτούς τους 49 εκλεκτούς προσκεκλημένους στο Βερολίνο από το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας? Ότι πρόκειται να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους και αν θέλετε να δώσουν τη συγχώρεση στους Γερμανούς για αυτά που έκαναν στις περιοχές τους. Διότι πρόκειται όλες, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω, όλες είναι μαρτυρικές περιοχές. Κυριολεκτικά έγιναν τρομακτικές φρικαλαιότητες και θηριωδίες εκεί, όχι μόνο από τους Ναζί, αλλά και από τους συνεργάτες τους, ταγματασφαλίτες και άλλους, εθελοντές προδότες στην Ελλάδα εκείνη την εποχή. Έχουν κατασφάξει χιλιάδες κατά χιλιάδες και έχουν ανασκολοποίησει, έχουν ισοπεδώσει περιοχές ολόκληρες. Σε όλες αυτές τις περιοχές τους καλούν λοιπόν για να τους δείξουν πόσο καλοί είναι οι Γερμανοί και πόσο φίλοι μας είναι, λίγο πριν ακουστεί ο ήχος των πολυβόλων. Λοιπόν, σε όλους αυτούς, όλοι αυτοί καλούνται από τις 9 μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου στο Βερολίνο για ένα ταξιδάκι αναψυχής, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, για να μας δείξουν πόσο καλοί είμαστε. Και τώρα άμα τύχει, άμα λέω τύχει, και πέσει και για ένα μπουρμποάρ, ξέρετε, για τα ψώνια. Παραμονές Χριστουγέννων, καλή αγορά έχει το Βερολίνο, σχετικά φτηνή.
μπορούμε να πούμε σχετικά με τις υπόλοιπες χώρες της πρωτεύουσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα μου τους δώσει και μερικά εκατοντάδες χιλιάρικα, μερικές εκατοντάδες χιλιάρικα να κάνουν τα ψώνια τους. Είναι και αυτό μέσα στα πλαίσια. Βεβαίως έτσι δημιουργείται ένα πολιτικό κεφάλαιο στην Ελλάδα προδοτών δοσιλόγων προκειμένου να αποδεχτούν την κατοχή της χώρας υπό νέες συνθήκες. Και βεβαίως αυτή η κατοχή σήμερα δεν πρόκειται να γίνει με εκείνον τον τρόπο που έγινε παλιά. Μάθανε οι άνθρωποι το μάθημά τους. Όταν έρχεσαι με πολυβόλα και σφάζεις και ανασκολοπίζεις χωριά ολόκληρα, αναγκαστικά ο πληθυσμός στρέφεται εναντίον σου. Μάθανε οι άνθρωποι και τώρα τι κάνουν. Φέρνουν τον πληθυσμό, μάλλον τους προύχοντες πρώτους, τους εξαγοράζουν, τους εντάσσουν στη λογική της λύθης και της απαξίωσης της ιστορίας σου και της ταυτότητάς σου και μετά τους στέλνεις στον πληθυσμό, έτσι αλλιώς, σε κατάσταση μαρασμού είναι η Ελλάδα, κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα και έτσι μπορείς και κατοχυρώνεις το δικαίωμά σου σε αυτή τη χώρα να την έχεις υποκατοχή μέχρι και σε βαθμό στρατιωτικής κατοχής. Και να μου το θυμηθείτε, θα έρθει και η ώρα της στρατιωτικής κατοχής. Μόλις πλέον μας πείσει και ο τελευταίος Σιριζαίος ότι μετά από αυτόν το χάος. Και όταν θα έχουν παραδώσει τα όπλα όλοι, τότε θα έρθει εκ του ασφαλούς και η στρατιωτική κατοχή. Με ξένες δυνάμεις, μαζί με βεβαίως ενστόλους ελληνοφόνους τύπου Κωσταράκου. Μην ανησυχείτε, τέτοιους. Σωρός, σωρός. Πώς μας έλεγε ένας παπάς, θυμάμαι παλιά, είχαμε πάει πάνω στην Πράμαντα, στην Πίντο και συζητάγαμε για το πόσο πλούσια ήταν τα δάση εκεί γύρω λοιπόν στην κορυφή της Πίντου και μας έλεγε, αρκουδές, θησαυρός, μας έλεγε ένας παπάς της Ενωρίας, ένας εξαίρετος τύπος, πολύ έτσι γραφικός από αυτούς δηλαδή που σ' αρέσει να κουβεντιάζεις μέσα και σου λένε ιστορίες και όλα αυτά πράγματα. Έτσι λοιπόν, από εθελόδουλους, από πουλημένα τομαριά, από μισθοφόρους, θησαυρός, από κωσταράκους, θησαυρός. Έτσι λοιπόν, θα έρθει και στρατιωτική κατοχή. Μην ανησυχείτε, θα έρθει, την προετοιμάζουν. Άλλωστε, είμαστε Ευρωπαίοι. Και ως Ευρωπαίοι πολίτες οφείλουν να μας προστατεύουν και Ευρωπαίοι στρατιωτικοί. Θα το δείτε. Θα το δείτε. Γι' αυτό σας είπα. Τούτος ο τόπος τελικά θα σωθεί όταν κάποιοι από εμάς χρειαστεί να καταθέσουμε τη ζωή μας. Και όχι μεταφορικά, αλλά κυριολεκτώντας. Εκεί φτάσαμε. Εκεί φτάσαμε. Για να πρέπει να χυθεί αίμα για να σωθεί αυτός ο τόπος. Εκεί φτάσαμε. Και μας έφτασε πια η απρονοησία, η αμετροέπεια, ο αδερφισμός του Μέσου Έλληνα. Εκεί μας έφτασε. Και να ελπίζουμε ότι αυτοί που θα είναι διατεθειμένοι να καταθέσουν τη ζωή τους κυριολεκτώντας πάντα για τούτο εδώ τον τόπο, θα είναι αρκετοί για να σωθεί. Πάμε λοιπόν λιγάκι στα email που μας έχετε στείλει. Ο φίλος ο Διονύσης μας στέλνει ένα email. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός Έλληνα και μιας πουτάνας? Είναι καρτούν. Συγγνώμη παιδιά, δεν είναι έτσι. Είναι καρτούν. Η απάντηση είναι βεβαίως ολοφάνερη. Ο Έλληνας πληρώνει για να τον πηδάνε. Έτσι. Λοιπόν, τα συμπεράσματα δικά σας. Δημήτρη, έχουμε συμφωνήσει πολλές φορές για την απουσία της πλειοψηφίας των Ελλήνων καλλιτεχνών. Μήπως τελικά δεν τους προβάλλει η συμμορία το μέσο μαζικής ενημέρωσης? Δες το παρακάτω βίντεο και σχολίασέ το εάν δεν σε βγάζει από το πρόγραμμα. Ο φίλος ο Γιώργος μας το έχει δείξει αυτό. Έχει να κάνει με έναν διάλογο ανάμεσα στο Ρουβά και τη Διαβάτη. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το παρακολουθήσω το συγκεκριμένο. Ο δικός μου σχολιασμός στο Facebook, τελικά υπάρχουν καλλιτέχνες που ποιούν ήθος, εξού και ελληνική λέξη ηθοποιός.
Ξεκάθαρη λοιπόν η διαφορά σου με το Σάκη. Εσύ, Χρυσούλα, μου παράγεις ήθος και εσύ, Σάκη, θέλεις απλά να σώσεις την ψυχή σου. Οι πολίτες αυτού του τόπου ξέρουμε καλά τη διαφορά σας. Να σε καλά, Χρυσούλα Διαβάτη, να γιάσει το στόμα σου. Δεν ξέρω τι υπόθηκε, τι έχει υποθεί, αλλά σε πιστεύω ότι είναι το. Δημήτρη, γεια σου. Πού οφείλεται η μεγάλη πτώση της τιμής πετρελαίου, στη μείωση της ζήτησης ή σε κερδοσκοπικά παιχνίδια? Το Bloomberg είπε προημερών ότι μπορεί να φτάσει η τιμή στα $40 το βαρέλι. Επίσης, η αύξηση των εισαγωγών, αν είναι αληθινά τα στοιχεία, σημαίνει πτώση σε χώρες παραγωγικότητας ή εύνοια προς τους κυβερνητικούς φίλους αγωγής. Παράστα. Λοιπόν, πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Εδώ διεξάγεται ένας πόλεμος. Βεβαίως υπάρχει η κερδοσκοπία σαν υπόβαθρο. Δηλαδή, υποτιμητική κερδοσκοπία στις διεθνείς αγορές, ιδιαίτερα στις αγορές μελλοντικών συμβολέων, τα future options δηλαδή. Αλλά δεν είναι αυτό. Στην πραγματικότητα συγκρούονται δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο παραδοσιακός τρόπος παραγωγής υδρογοναθράκων και ο σύγχρονος τρόπος παραγωγής υδρογοναθράκων που ελέγχεται απόλυτα από τους Αμερικανούς. Δηλαδή, το fracking ή, αν θέλετε, το shale oil, δηλαδή εκείνο το, να το πούμε έτσι, την παραγωγή αποθεμάτων πετρελαίου από τις γεωτεχνικές πλάκες, από τις πλάκες της επιφάνειας του πλανήτη. Είναι μια συγκεκριμένη τεχνική που αναποκαλύφθηκε πριν μια δεκαετία. Έχει αυξήσει τα αποθέματα πετρελαίου, ελέγχεται απόλυτα από τους Αμερικανούς και προσπαθεί να επιβληθεί, καθότι κατεβάζει πάρα πολύ τα κόστη στην παραγωγή πετρελαίου, να επιβληθεί στην παγκόσμια αγορά. Διαμέσου αυτής της επιβολής ενισχύεται η θέση και γεωστρατηγικά απέναντι στη Ρωσία και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες έχουν, αν θέλετε, αυτονομηθεί σε σχέση με την πολιτική τους απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έτσι προσπαθούν να αλλάξει. Αυτό βεβαίως έχει σοβαρές επιπτώσεις και στη διάθρωση των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών, δηλαδή των μεγάλων εταιριών υδρογοναθράκων, οι οποίες προσπαθούν να αναχρηματοδοτήσουν, να αναχρηματοδοτηθούν και κυρίως σε επίπεδο επενδύσεων, διαμέσου της αγοράς ομολόγων υψηλής απόδοσης και υψηλού ρίσκου, τα λεγόμενα junk bonds. Όσο πέφτει η τιμή, τόσο δημιουργείται πρόβλημα αναχρηματοδότησης των μεγάλων αυτών εταιριών. Και θα γίνει το εξής: ή θα πάρουν από τα κράτη, και κυρίως το αμερικανικό κράτος, ή θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα παραγωγής πετρελαίου για τα επόμενα χρόνια. Που σημαίνει ότι η σημασία των αποθεμάτων που ελέγχει η Αμερική θα αυξηθεί δραματικά. Και ό,τι αυτό σημαίνει, πάντως να ξέρετε, ότι οι συνθήκες τρομακτικής πτώσης τιμών του πετρελαίου ιστορικά έχουν παρουσιαστεί σε εποχές παραμονής μεγάλων πολέμων. Τότε είχαμε πτώσεις του πετρελαίου κατά κύριο λόγο στον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και ακολούθησε η σφαγή. Δεν λέω πρέπει να τηρούμε πάντα τις ιστορικές αναλογίες, αλλά είναι μια παρατήρηση να την έχουμε στο μυαλό μας για τον τρόπο που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή αυτό το παιχνίδι. Να συνεχίσουμε με το. Μια φίλη μας λέει για τον Μπομπολόγατο, τον κύριο Θεοδωράκη και το τρίκυκλο του που εμφανίστηκε στην Τρίπολη και βεβαίως έγινε αμέσως είδηση. Βεβαίως είχε ένα πρόβλημα. Την επόμενη φορά εγώ πιστεύω θα τον διορθώσει ο κύριος Θεοδωράκης. Νομίζω ότι είχε μόνο το τρίκυκλο, ενώ θα έπρεπε να είχε την περούκα και τη μύτη του Μπόζο του Κλόουν. Δηλαδή όταν εμείς μεγαλώναμε υπήρχε ο Μπόζο ο Κλόουν, που ακριβώς ήταν πάνω σε ένα τρίκυκλο, φορούσε τις αντίστοιχες ιστορίες, μια ωραία περούκα έτσι φουντωτή του πηγαίνει κιόλας και μια κόκκινη μύτη. Ήτανε ιδανικός για Μπόζο ο Κλόουν. Έτσι αλλιώς είναι ιδανικός. Το ενδιαφέρον είναι ότι όταν οι Ιταλοί βρισκόντουσαν στα χειρότερά τους, ψηφίζαν Τσιτσολίνα στην Βουλή. Εμείς, όταν βρισκόμαστε τώρα στα χειρότερά μας, έχουμε επιλογές. Ή να ψηφίσουμε το Θοδωράκη ή να ψηφίσουμε τον Γκλέτσο. Τι Τσιτσολίνα, τι Γκλέτσος, τι Θοδωράκης, το ίδιο είναι ρε παιδιά. Καλημέρα Δημήτρη, μας λέει ο φίλος ο Βασίλης. Είμαι από το Αγρίνιο. Σήμερα μίλαγα με έναν του ΣΥΡΙΖΑ και στην κουβέντα του είπα ότι πρέπει να φύγουμε από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και μου απάντησε ότι θέλετε να γίνουμε Αλβανία και ότι θα μας φάνε οι Λύκοι. Μάλιστα. Οι Λύκοι αυτή τη στιγμή είναι εκτός Ελλάδας και περιμένουν να μας φάνε καθότι όταν θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, προς Θεού.
Του είπα ότι μελάσε σαν τον Άδωνη, σηκώθηκε και έφυγε χωρίς να πει τίποτα. Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτοί. Κοίταξε να δεις κάτι. Έχουν μυριστεί ψητό. Το δράμα είναι ότι το ψητό είναι ο μέσος Έλληνας ο οποίος έχει πάθει ηλεκτροπληξία και μυρίζει σαν ψητό. Αυτοί νομίζω ότι πάνε τώρα και θα βρουν τα ταμεία για να μπορούν να κάνουν ΕΣΠΑ και ιστορίες ειδικές σε αυτά τα ζητήματα. Οφείλουμε να ομολογήσουμε, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και οι άνθρωποι που είναι γύρω της, ειδικοί, τους ξέρω από τη δεκαετία του 90. Το τι φαγοπότι έχουν κάνει με τα ΕΣΠΑ και τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ειδικοί. Δεν σηκώνεις πέτρα στα ευρωπαϊκά κονδύλια που να μην βρίσκεις από κάτω της ανανοητικής αριστεράς. Οι άνθρωποι ειδικοί, όχι διδακτορικά, με τη σέσουλα. Πώς να φάμε και να οικονομήσουμε με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Πρώτοι. Με πρώτον κύριο Δαγασάκη, ο οποίος έφτιαξε ειδικές εταιρείες για τη δουλειά. Δηλαδή, μιλάμε, βρήκε το επαγγελματικό του προσανατολισμό. Και όλοι οι υπόλοιποι. Ξέρετε, αυτό είναι που τους ιδιαίτερα. Τα υπόλοιπα, να πάει να πνιγεί ο κόσμος. Ξέρει αυτός ο γελίος ο τύπος με τον οποίο μίλαγες, ότι θα βγει το κόμμα του και κάποιος κάπου θα βουλευτεί αυτός. Μα κλητήρας, μα ψητήρας, θα την αράξει κάπου, θα παίρνει μια αργομιστία και θα είναι μια χαρά. Τώρα οι υπόλοιποι να πάνε πνιγούν. Τι τους ενδιαφέρει. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Ξαναγυρίζαμε στην κατάσταση δηλαδή των κομμάτων που όπως τα χαρακτήριζε ο Ροΐδης πίσω στο 19ο αιώνα. Τι είναι κόμμα? Μια παρέα αργόσχολων που εκλέγει έναν πρωθυπουργό προκειμένου αυτή να τρώει χωρίς να δουλεύει. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Εκεί έχουμε καταντήσει. Αυτά είναι τα πολιτικά κόμματα σήμερα. Και γι' αυτό άλλωστε τα ψηφίζουμε, γιατί βλέπουμε τον εαυτό μας εκεί. Γιατί αυτός και όχι εγώ. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης μας λέει για το χρηματιστήριο, δυστυχώς ξεπεράσαμε, διότι δεν είναι μόνο, φίλε μου Γιάννη, 7,62 η πτώση, ή να το πούμε κιόλας έτσι, γιατί είναι πολύ χαρμόσυνο το νέο, όσο περισσότερο πέφτει εμένα προσωπικά με ικανοποιεί ιδιαίτερα, ελπίζω ειλικρινά όλοι όσοι έχετε έντοκα γραμμάτια καταθέσεις να τα χάσετε όλα. Το εύχομαι από το βάθος ψυχής μου. Γιατί χάρη σε εσάς έχει καταστραφεί αυτός ο τόπος. Χάρη σε εσάς και στην ηλικιότητά σας να προσπαθείτε να κρατήσετε τα 100 ευρώ σε έντοκα γραμμάτια ή σε εικονική κατάθεση, έχει φτάσει να λιποθυμάει το παιδί μου στο σχολείο. Να τα χάσετε μέχρι τετάρτης γενεάς. Ειλικρινά σας το λέω. Σας το εύχομαι. Γι' αυτό και βλέπω το να πέφτει και λέω χαρμόσυνα νέα. Χαρμόσυνα νέα. Για θα επιτέλους να συνειδητοποιήσετε ότι το πρόβλημα δεν λύνεται έτσι. Με το να κοιτάς το κατοσταρικάκι που θα σου μείνει ή που έχεις. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο είναι η μέρα πληστηριασμών. Δεν πρέπει να χάσουμε την ημέρα πληστηριασμών, η μέρα γιορτής. Κάποιες τράπεζες θα χάσουν τα ακίνητα που θέλουν να αρπάξουν. Δεν είναι η μέρα γιορτής. Υπάρχει καλύτερη μέρα. Λοιπόν, η μέρα πληστηριασμών αύριο 10 Δεκεμβρίου 2014 και άρα η μέρα αντίστασης. Ειρηνοδικείο Καλυθέας. Ελευθερίου Βενιζέλου 273 και Σόλωνος 133 Καλυθέα. Ειρηνοδικείο Λυκείου, Μανάκι 11 Ήλιον. Στο συγκεκριμένο Ειρηνοδικείο Καλυθέας υπάρχει πληστηριασμός από την Εθνική. Ωραία. Ειρηνοδικείο Ηλίου, πληστηριασμός από την Αλφα. Ειρηνοδικείο Μαραθώνα, Θεμιδός 2 Καπανδρίτη. Πληστηριασμός από την Αλφα. Ειρηνοδικείο Κοροπίου, Κάσου, Όπιστα Αστρονομικού Τμήματος. 2 πληστηριασμοί από Αττικής, 1 από Πειραιός. Και ξέρετε, να προσέχουμε στο Κοροπή ιδιαίτερα και γενικά για όλα τα ειρηνοδικεία, διότι συμβαίνουν και τα εξής. Συμβαίνουν πληστηριασμοί στα καφενεία και μέσα στα αυτοκίνητα ή σε άλλους χώρους. Προσέξτε καλά τα κυκλώματα και αυτούς τους τύπους που κυκλοφορούν. Πού πηγαίνουν, εντοπίστε τους και προσέξτε, γιατί κάνουν και τέτοιες ιστορίες, όπως έχουμε ανακαλύψει δηλαδή από την εμπειρία του κινήματος κατά των πληστηριασμών. Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου, 2 πληστηριασμοί από τη Eurobank. Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας,
ένας από την εθνική και ένας από την εμπορική. Ειρηνοδικείο Αχαρνών. Ένας πληστηριασμός από την Αλφα. Ειρηνοδικείο Νίκαιας. Ένας πληστηριασμός από τη Eurobank. Ειρηνοδικείο Πειραιά. Ένας από τη Eurobank και ένας από την Αλφα. Ειρηνοδικείο Αθηνών. Δύο από την Αλφα, τρία από τη Eurobank, ένας από τη Γενική, δύο από την Πειραιώς. Μην ανησυχείτε, ρε παιδιά. Θα τα χάσουν όλοι. Θα χάσουν οι τράπεζες, εννοώ, με αυτή την ιστορία. Και αυτή. Τα στοιχεία βεβαίως που δίνουμε είναι μόνο από την Αττική, αλλά ο καθένας μπορεί να βρει τα στοιχεία του εύκολα, γιατί αυτά υποτίθεται ότι είναι δημοσιεύσιμα, οι πληστηριασμοί, και να πάρει τα μέτρα του ανάλογα. Σε κάθε πόλη και σε όλη την Ελλάδα. Ένα πολύ σύντομο σχολιασμό για έναν φίλο, γιατί έχουμε πει ότι τα αρνητικά σχόλια τα λέμε. Λοιπόν, σχολιάζει ο φίλος, φίλη, δεν ξέρω τι είναι, για αυτό που είπα για τον τυφλό βουλευτή, τον κύριο Κουρουμπλή, ότι πώς μεταδόθηκε η ασθένεια από τα μάτια του στα αυτιά, είναι πιστεύω αληθινά προσβλητικό για την αναπηρία του κάθε ανάπηρου. Και ανάλυτο σε ένα σημείο. Το άλλο πάλι, μην κάνεις πούστη και την ιστορία του τόπου, τι εννοούσες καν με αυτό. Το πούστης δεν είναι υβριστικός και προσβλητικός χαρακτηρισμός για τους συνανθρώπους ομοφιλοφίλους. Το να είσαι ομοφιλόφιλος δεν είναι επιλογή, γεννιέσαι. Εσύ επέλεξες πριν γεννηθείς να γίνεις καλαματιανός, σου στέλνω και αυτό χωρίς κτλ. Τι κοινό είχαν ο Τσέ και Βάρα και ο Κιμ Ιλ Σουν, ήταν και οι δύο ρατσιστές. Ο Τσέ, ο Τσάβες και ο Τσίπρας και οι γκέι γάμοι. Λοιπόν. Για να ησυχάσουμε λιγάκι. Πρώτον, τη μικροαστική ανοησία πρέπει να την αποβάλουμε. Αυτό το political correct που μας το έχουν φορέσει σαν ζουρλομανδία οι αμερικανοσύτικοι μικροαστοί διανόμενοι του κερατά, πρέπει κάποτε να το αποβάλουμε. Εντάξει, το ότι αναειρωνεύεσαι σε κάποιες περιπτώσεις ορισμένα πράγματα δεν σημαίνει ότι χαρακτηρίζεις τάξεις και καταστάσεις. Και το αν τιμάς ή δεν τιμάς την προσωπική ιδιαιτερότητα ή την επιλογή του συνανθρώπου σου, το δείχνεις στην πράξη. Και δεύτερον, το γεγονός ότι κάποιος είναι τυφλός δεν σημαίνει ότι το επιτρέπονται τα πάντα. Όταν μου προσβάλλει την νοημοσύνη, θα τον προσβάλλω κι εγώ. Έτσι είναι. Έτσι λειτουργεί. Και αυτό δεν σημαίνει ότι προσβάλλω όλους ανάπηρους προς Θεού. Έτσι. Το βασικό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι όταν ο λαός μιλάει έτσι και αναφέρεται έτσι, δεν είναι ρατσιστής. Χρησιμοποιεί συγκεκριμένα πράγματα από τη δική του κοινωνική εμπειρία για να χαρακτηρίσει συγκεκριμένες καταστάσεις. Και αυτό οφείλουμε να το σεβόμαστε. Οφείλουμε να το σεβόμαστε. Να βγάλουμε λίγο την τζίπλα από το μυαλό μας. Γιατί έτσι θα φτάσουμε να μιλάμε με 100 λέξεις και να απορρίπτουμε οτιδήποτε. Είχα διαβάσει ένα ολόκληρο πόνιμο, ολόκληρο βιβλίο για το πόσο ο Μάρξ ήταν ρατσιστής. Γιατί έγραψε το εβραϊκό ζήτημα. Και τι έλεγε στο εβραϊκό ζήτημα ο δυστυχής, απαντώντας τον Μπρούνο Μπάουερ, ο οποίος έλεγε ότι πρώτα να απελευθερωθεί ο Εβραίος για να μπορέσει να απελευθερωθεί η ανθρωπότητα, το απαντούσε αντιστρέφοντας το σχήμα και του έλεγε ότι πρέπει πρώτα η ανθρωπότητα να απελευθερωθεί από τον Εβραίο και μετά να συζητήσουμε για οτιδήποτε άλλο. Τι εννοούσε ο δυστυχής. Με αυτή την αντιστροφή του επιχειρήματος, ολόκληρο βιβλίο γράφτηκε από τον κύριο Αβινέρη, Σλόμο Αβινέρη, έτσι, του Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ, για να μας πει ότι ο Μάρξ ήταν αντισημίτης. Η μεγαλύτερη βλακεία δεν υπάρχει. Τι προσπαθούσε να πει ο άνθρωπος. Έλεγε κάτι πολύ απλό. Ότι ο Εβραίος ήταν ταυτισμένος με την κοινωνική συνείδηση εποχής και σε μια ολόκληρη ιστορική περίοδο με την τοκογλυφία. Και τι έλεγε λοιπόν. Έλεγε ότι δεν αρκεί να πεις ότι ο Εβραίος έχει το δικαίωμα στη θρησκεία του. Όχι. Πρέπει να πεις ότι η ανθρωπότητα πρέπει να απαλλαγεί από την οτροπία του Εβραίου. Δηλαδή από την οτροπία της τοκογλυφίας και τον τρόπο και την πρακτική της τοκογλυφίας. Αυτό έλεγε ο δυστυχής. Αλλά το έλεγε με φιλοσοφίζοντα τρόπο και με ηρωνικό τρόπο, τέτοιο ώστε να μπορεί να συζητήσει ή να αντιπαρατεθεί με τους συγκεκριμένους με τους οποίους είχε να αντιπαρατεθεί. Χεγγελιανοί, πρώην φίλοι του, της παρέας του δηλαδή, στους οποίους απαντούσε με το εβραϊκό ζήτημα. Αν είναι δυνατόν, έλεος, να βγάλουμε και τον Τζε, ο τάρατσιστής, καλά, ο Κιμ Ιλ Σουν έχει την juicy idea,
την ψάχνει τώρα. Ξέρετε, άμα είχαμε Βόρεια Κορέα στην Ελλάδα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Κιμ Ιλ Σουγκ θα ήταν ο Άδωνης. Να είστε απολύτως σίγουροι. Θα μας εξηγούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ με στην τηλεόραση τι, ήταν, τι είναι η Τζούσε, η ιδέα Τζούσε. Είναι η μεγάλη επινόηση του Κιμ Ιλ Σουγκ και η συνεισφορά στο μαρξισμό, λενινισμό, σταλινισμό. Ναι. Μην προσπαθήσετε να διαβάσετε τι είναι. Εάν θέλετε να κρατήσετε σοβαρά τα μυαλά σας, έτσι. Διαβάστε καλύτερα Μαΐλι. Τα ίδια πράγματα. Δεν, καμία σχέση. Με την πραγματικότητα δεν. Αυτά τα λίγα. Να σοβαρολογούμε. Όταν συζητάμε, συζητάμε πραγματικά με όρους κοινής διαλέξεως. Αυτό που συζητάει και όπως μιλάει ο κόσμος. Όχι με όρους λογιοτατισμού και μάλιστα αμερικάνικου τύπου, αυτόν τον πουριτανισμό, της μικροαστικής ηλιθιότητας. Έλεος. Και μια τελευταία. Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ ότι είναι κυγενετής ομοφυλόφιλος. Προσωπική μου άποψη δεν είναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το αναγνωρίζει το δικαίωμα της παιδικής επιλογής, στη σεξουαλική του συμπεριφορά, στις επιλογές του, με εξαίρεση το αν ή όχι θίγεται η προσωπικότητα ή η δυνατότητα εξέλιξης ως προς το ανήλικο ή την κοινωνία. Στο βαθμό που δεν θίγει βασικά και θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου και ειδικά του ανηλίκου, έχει κάθε δικαίωμα προσωπικό χωρίς να επιβαίνει κανένας. Και αυτό, για παράδειγμα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι βεβαίως πλήρης ελευθερία συμβίωσης με όλες αυτές τις νομικές, πώς θα το πούμε, νομικές συνέπειες της συμβίωσης που προβλέπει για ένα ζευγάρι, που μπορεί να προβλέπει ο νόμος για ένα ζευγάρι, αλλά με κανένα τρόπο υιοθέτηση παιδιού. Το παιδί προέχει και η σημασία το παιδί να αναπτύσσεται σε ένα ισορροπημένο περιβάλλον τέτοιο ώστε να του προσφέρει και πρότυπα και τρόπους αγωγής και εξέλιξη. Άλλο το τι γουστάρω εγώ και άλλο τι καλό είναι για το παιδί. Κατά γενετής, αφήστε τα λιγάκι, αφορούν την επιστήμη. Η επιστήμη είναι διχασμένη στα ζητήματα αυτά. Δεν υπάρχει κατάληξη για το αν είναι γενετής ή όχι. Και καλό είναι όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα, τουλάχιστον να σεβόμαστε λιγάκι και την κοινή λογική και την επιστήμη προπαντός. Λιγάκι προσοχή. Όχι επειδή οι ψυχολόγοι στην Αμερική τα αρπάζουν χοντρά από τους διαφόρους ψυχαναλυτικές και άλλες μεθοδεύσεις και έχουν αναγάγει όλα το εκκαινετής. Εντάξει, ηρεμήστε λιγάκι. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, άλλο αυτό και άλλο η προσωπική σου επιλογή. Η προσωπική σου επιλογή είναι σεβαστή, ιερή και πάνω απ' όλα. Αλλά όταν λέμε για πούστικη ιστορία, μιλάμε για τη συμπεριφορά και την οτροπία. Ή όπως θέλετε να το πούμε έτσι, όπως το λέει ο Τζιμάκος, και νομίζω ότι έχει πολύ απόλυτα δίκιο σε αυτό. Και ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να βρεθεί και στην εκπομπή να τα συζητήσουμε έτσι ζωντανά μεταξύ μας, έτσι όπως ξέρουμε να τα συζητάμε και να διαφωνούμε έτσι μεταξύ μας. Λοιπόν, άλλο ο ομοφυλόφιλος και άλλο ο πούστης ή ο πουστόφρον. Άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Καμία σχέση. Διότι μπορεί να είσαι πούστης ετεροφιλόφιλος. Θέλω να πω δηλαδή, συμπεριφορά και ιδεολογία κατατάσσει ο λαός μας με την έννοια αυτή, που δεν μου πολύ αρέσει, αν θέλεις και αν το χρησιμοποιώ, δεν πολύ χρησιμοποιώ, ή αν θέλετε πιο σωστό, το πουστόφρον. Δηλαδή, αυτό προσπαθεί να στιγματίσει και όχι την προσωπική επιλογή σεξουαλικού χαρακτήρα. Όχι αυτό, αλλά τη συμπεριφορά, στάση ζωής και την οτροπία. Με αυτή την έννοια λοιπόν, τη χρησιμοποιεί ο λαός μας και με αυτή την έννοια τη χρησιμοποιώ και εγώ. Είναι μία λοιπόν. Να ξεφύγουμε από αυτή τη μικροαστικούρα. Έτσι, μας την επίβαλαν οι Αμερικάνοι με τον πουριτανισμό τους, ας πούμε, από το Μεσοπόλεμο και την έχουμε μασίσει σαν να είναι μπάφος. Έλεος, κόψε τον μπάφο. Λοιπόν, φτάσαμε σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Υπάρχουν κάποια άλλα, κάτσε ένα μισό λεπτό, γιατί έρχονται διάφορα, να μην βρεθούμε, να μην μπούμε σε κάποιον ότι τέλος πάντων, παιδί μου, μας πει κάποιος ότι
δεν. Α, σε εφημερίδες βλέπουμε συχνά διαφημίσεις της Πειραιώς και Αλφα Μπανκ για τη συμβολιακή επιχειρηματικότητα. Πιο συγκεκριμένη, συμβολιακή γεωργία, συμβολιακή εκτροτροφία, συμβολιακή παραγωγή μεταποίηση, συμβολιακή εξαγωγική δραστηριότητα, μας λέει ένας φίλος. Μήπως πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο και πιο συγκεκριμένα τον αγρότη για το τι σημαίνει συμβολιακός δανεισμός. Αυτό είναι, είναι ένας καινούριος όρος που δεν το ξέρει κανένας. Δεν είναι καινούριος όρος, είναι καινούργια, μια καινούργια πραγματικότητα που έρχεται στην Ελλάδα μετά την διάλυση της Αγροτικής Τράπεζας. Δηλαδή μετά της μιας τράπεζας, η τελευταία, μάλλον από την τελευταία τράπεζα που είχαμε ειδικού σκοπού, έστω και αν τη χρησιμοποιούσαν τα κόμματα για να τα κονομάνε χοντρά οι δικοί τους και τα κομματικά τους ταμεία, όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Εντάξει. Και βεβαίως, απλά θέλω να πω. Τώρα ξέρετε, επειδή δεν μπορούν να τα οικονομήσουν από την Αττική, από την Αγροτική, χρησιμοποιούν την Αττική Bank, την τράπεζα του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ. Και μετά οι μηχανικοί σκέφτονται πώς θα γίνει να πάρουν σύνταξη. Αν δεν πρόκειται να πάρουν σύνταξη. Στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τράπεζα Αττικής, μεθοδεύεται νέος δανεισμός των κομμάτων μπροστά στις εκλογές. Όλων των κομμάτων. Μπροστά στις εκλογές. Στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Αττική. Η Τράπεζα Αττικής. Αλλά τέλος πάντων αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι ψιλοπίδημα. Συμβουλιακή λοιπόν η γεωργία τι είναι. Είναι μια σύγχρονη μορφή τραπεζικής φεουδαρχίας. Δηλαδή, θα σου δεσμεύσει το χωράφι, όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχεις, μέχρι και τα μηχανήματα, προκειμένου να σε ενισχύσει ώστε να παράξεις το συγκεκριμένο προϊόν που θα σου πει η τράπεζα να το παράξεις και να το πουλήσεις στην τιμή και σε αυτόν που θα σου πει η τράπεζα. Εάν τυχόν η σοδειά δεν είναι καλή, εάν τυχόν οι ρήτρες που θα σου έχουν βάλει δεν μπορούν να εκπληρωθούν, τότε χάνεις ό,τι έχεις και δεν έχεις και δουλεύεις ως δουλοπάρικος για την τράπεζα. Αυτή είναι η συμβολιακή γεωργία. Με όλες τις εκφάνσεις της, την τροφή, η μεταποίηση, οτιδήποτε. Αυτό έτσι σε πολύ χοντρά. Διαβάστε συγκεκριμένα, μπείτε μέσα στις τράπεζες και διαβάστε συγκεκριμένα τα αναλυτικά φυλάδια και τα συμβόλαια της συμβολιακής γεωργίας. Και θα τρελαθείτε. Όποιος πέσει στην παγίδα και υπογράψει τέτοιο πράγμα, θα είναι ο δουλοπάρικος το αύριο. Θα μου πείτε, ολόκληρη Ελλάδα είναι δουλοπαρικία. Ναι, αλλά λέμε τώρα. Γι' αυτό άλλωστε και ο κύριος Σάλλας, η Τράπεζα Πειραιώς, ενδιαφέρθηκε τόσο πολύ να αγοράσει ή να πάρει, μάλλον γιατί δεν αγόρασε, δεν έβαλε τίποτα από τα λεφτά, τα δώσε στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, να πάρει μια τράπεζα τόσο χρεοκοπημένη. Όπως ήταν η Τράπεζα Πειραιώς, η Αγροτική Τράπεζα. Χρεοκοπημένη βεβαίως γιατί την είχαν χρεοκοπήσει, δεν φταίνει οι αγρότες αυτό. Και ένα τελευταίο. Μάλλον δεν, επειδή είναι ηχητικό και δεν μπορούμε να το παίξουμε, δυστυχώς δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Μια τελευταία έτσι. Ο Στέλιος αμέσως μας άκουσε και ο Θεοδωράκης Μπόζο και μας έστειλε τη φωτογραφία όπου ο Θεοδωράκης με τη στολή του Μπόζο κάνει το τρίκυκλο. Ναι, πραγματικά είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, και είμαι Οδυσσέας, μας λέει ο φίλος. Δημήτρη, είμαι αποφασισμένος μέχρι το τέλος, ακόμη και αν βρεθούμε απέναντι σε όπλα, να μην σταματήσω. Καλή δύναμη. Κάποτε πρέπει να ξεχωρίσουν οι άντρες από τα αντρίκελα σε αυτόν τον περήφανο τόπο. Πρέπει να το καταλάβουν επιτέλους όλους. Ευχαριστώ από καρδιάς. Να είσαι καλά, εσύ και η οικογένειά σου. Εγώ ξέρω πολλούς, ελπίζω να είμαστε αρκετοί. Και ελπίζω τουλάχιστον να πληθύνουμε την κατάλληλη στιγμή. Γιατί όλα κρίνονται την κρίσιμη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε. Δεν προαποφασίζεις να γίνεις ήρωας. Το κρίνει η στιγμή. Ελπίζω να είμαστε ικανοί στην κρίσιμη στιγμή πραγματικά να είμαστε εκεί και να δώσουμε τη λύση. Με αυτά, καλή συνέχεια, καλό αγώνα, καλό απόγευμα, καλό γέλιο με αυτά που θα συμβούν τις επόμενες μέρες. Το γέλιο σε προστατεύει από τη μανιοκατάθλιψη και την μιζέρια που σε τροφοδοτούν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γελάτε παιδιά με δάφτους, είναι η πρώτη φάση για να τους στείλουμε στο διάολο και στον αγύριστο γενικά. Γελάτε μαζί τους, γελάτε όσο πρέπει. Μη σκεφτόσαστε που μας έχουν οδηγήσει, να σκεφτόσαστε που θα τους οδηγήσουμε εμείς στην κατάλληλη στιγμή και να παίρνετε έτσι θάρρος όλοι μαζί.
και να προχωρήσουμε μπροστά σε, τόσο, σε αυτή τη τόσο δύσκολη και τόσο αδιέξοδη πολιτική κατάσταση και να ελπίζετε πάντα για το καλύτερο. Θα τα πούμε πάλι αύριο.